Δεν θα σας μιλήσω για τις σχέσεις τις πραγματικές από τις δέμενες μουσικής και ποιητικών επιστημών, παρά μόνο στο έναν βαθμό που μας ενδιαφέρει, ότι από πολύ παλιά υπήρχε η επιθυμία σε πολύ μεγάλο αριθμό συνθετών να βρεθούν μέθοδοι πιο αντικειμενικές στο να γράφουν μουσική. Θα ξέρετε όλοι ότι μπορεί η θεωρία να παρουσιάζει το σκάκι πολύ προχωρημένο, πολύ εξεργασμένο. Η μπάλα, η σύνθεση της μουσικής έχει και ένα κομμάτι το οποίο είναι πολύ ευθέρω. Δηλαδή, υπόκειται στις προσωπικές επιθυμίες και ανάγκες του κάθε ενός που το χρησιμοποιεί. 5 λεπτά, γιατί δεν είναι. Αυτό οδηγεί στην ανάγκη να εφευρεθούν, να επινοηθούν συστήματα που είναι πιο αντικειμενικά. Πιο σκέψη, η σκέψη η οποία αφρόνεται από τις περισσότερες από αυτές τις προσπάθειες είναι μια συστηματοποίηση, είναι μια αυτοματοποίηση, αν θέλετε, ορισμένων μερών της συζητητικής διαδικασίας. Σήμερα, με μια πιο σύγχρονη ορολογία, συζητάμε για αλγορίθμους. Ο αλγόριθμος, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με το ρυθμό, γράφεται με γιώτα, δεν ξέρω για ποιο άλλο. Ναι, μωρέ! Κύριε, εντάξει. Είναι αραβική, η προέλευση και λοιπά του όρου. Με τη σύμβαση είναι αλγόριθμος, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια διαδικασία, μια λογική διαδικασία επίλυσης οποιοδήποτε προβλήματος με το χωρισμό του σε μικρά, διαδοχικά, απλά, λογικά στάδια. Λοιπόν, εξού και η αλγοριθμική μουσική. Η αλγοριθμική μουσική, παλιότερος κόσμος, η computer music, που είναι νεότερη ορολογία, είναι μια διαδικασία η οποία έχει μπει στη λογική της δυτικής τουλάχιστον μουσικής και το λέω αυτό γιατί αυτή θα κοιτάξουμε σήμερα πολλούς αιώνες πριν ανακαλυφθεί ο υπολογιστής, ο ηλεκτρονικός ή ο αναλογικός υπολογιστής. Ποιος είναι ο πατέρας αυτής της ιστορίας είναι άγνωστο και δεν έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον για τη συζήτηση που θα κάνουμε. Απλά θα σας αναφέρω μερικά παραδείγματα από την ιστορία χαρακτηριστικά. Το αρχαιότερο απ' όλα είναι ο Ζωσκίν Ντεπρέφ, ένα συνθέτης της ύστερης αναγέννησης, ο οποίος έχει επινοήσει ένα σύστημα να γράφει εύκολα μελωδίες. Επειδή η γλώσσα της εποχής είναι συγκεκριμένη, η γλώσσα της εποχής είναι διατομική, χρησιμοποιεί, θα λέγαμε, συμμετάσπα, πλήκτρα του πιάτου, για παράδειγμα, έχει κάνει μια αντιστοιχία μεταξύ των φωνιέντων της λατινικής γλώσσας και των νοτών που θα χρησιμοποιήσει στη σύνθεσή του. Αυτό είναι ένα παράδειγμα απλούστατου αλγορίθμου, αλλά έχει τα χαρακτηριστικά ενός κανονικού αλγορίθμου, ενός αλγορίθμου με τη σύγχρονη έννοια. Διότι η διαδικασία του να βγάλει το αποτέλεσμα είναι πολύ συγκεκριμένη, είναι πολύ λογική, είναι πολύ συνεπής με τον εαυτό της. Δεν έχει μέσα λογικές ανακολουθίες. Πάρα πολύ απλά, ότι θα μπορούμε να πούμε, ότι αφού οι νότες ή μάλλον οι νότες είναι La Si Do Re, και για να χρησιμοποιήσουμε την παλιά τη γαλλική ορολογία. Έχουμε αμέσως τους 5 βασικούς ήχους του αλφαβήτου. Το φωνήριο. Το, το Α, το Ι, αυτό εδώ στην παλιά γραφή διαβάζονταν Ι πίσω, αλλά διαβάζονταν Ου και στα λατινικά διαβάζεται Ου. Τα έχουμε τα δίσκα και στα ελληνικά, έτσι. Και Μι, και Ψ, και Ι. Αμέσως έχει γίνει μια μελωδία η οποία έχει τα χαρακτηριστικά του μουσικού συστήματος που θα χρησιμοποιούνταν εκείνη την εποχή.
αφήνοντας πολλά ενδιάμεσα παραδείγματα στην άκρη, θα πάω, ας πούμε, να πεταχτώ κατευθείαν στην εποχή του Μπαχ. Όλοι ξέρουμε ότι ο Μπαχ, ας πούμε, γράφει έργα, τα οποία έχουν μέσα το όνομά του. Δηλαδή, δεν θα μου μείνει προς την κακό ελάττω να γράφω ανάποδα, έτσι. Λοιπόν, συμπεμόν. Να. Εδώ. Σε φυσικό. Έτσι, στα γερμανικά, μια σειρά από γράμματα αντιστοιχούν αντιστοιχούν σε νότες. Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται μέχρι και τις ημέρες μας. Ένας άλλος τρόπος, πάλι εξίσου απλός και λογικός, είναι να χρησιμοποιήσω αντιστοιχεία μεταξύ αριθμών και νοτών. Αλλά αυτά λοιπόν είναι διάφορα λογικά συστήματα. Εδώ θα βρω την ευκαιρία να πάω να, να κάνω μια πρώτη διαφοροποίηση ότι αυτά τα στοιχεία σε συστήματα που σημειώνω εδώ είναι αυτό που λέμε στη συγχρονολογία δετερμινιστικά. Δηλαδή τι σημαίνει, ότι η σειρά τους με την οποία παράγονται είναι καθορισμένη. Το κείμενό μου, όποιο και αν αυτό, έχει μια σειρά δεδομένη συμφώνων και φωνιέδων. Αν έχω έναν τρόπο να τα μεταφράζω, αυτό δεν αλλάζει. Θα πρέπει να αλλάξει το μεταφραστικό εργαλείο για να φτιάξω κάποιο άλλο μουσικό αποτέλεσμα. Ένας άλλος τρόπος όμως είναι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η τεχνική, αυτές οι τεχνικές, αυτές οι εντός εισαγωγικών μεταφράσεις, είναι να βρω ένα σύστημα, μια διαδικασία, μια μέθοδο, η οποία είναι εκτός από αυτή τη λογική που έχω δανειστεί από τη γλώσσα και να, και να ενεργοποιήσει τον μηχανισμό της μετάφρασης. Αυτή είναι το τυχαίο. Μότσαρτ έχει γράψει, για κάνω, συνεχίζω έτσι την πολύ γρήγορα την... Ο Μότσαρτ και ο Χάιντν, να θυμάμαι καλά, ο Μότσαρτ πάντως είναι το πιο γνωστό, έχει γράψει ένα έργο, το οποίο είναι μια μέθοδος να συνθέτεις γρήγορα ικανοποιητικά βαλσάκια και μενουέτα. Ρίχνεις το ζάρι, έχεις έναν πίνακα, τον διαβάζεις και αν το ζάρι σου δώσει τον τάδε αριθμό, θα παίξεις αυτό το μουσικό απόσπασμα. Και στη συνέχεια ξαναρίχνεις το ζάρι και για τη δεύτερη φράση του κομματιού ξαναρίχνεις το ζάρι και παίζεις το απόσπασμα το οποίο αντιστοιχεί σε έναν πίνακα. Αυτή η τεχνική έχει, λέγεται αλεατορισμός. Από το άλλο, το λατινικό, που σημαίνει πολύ απλά ζάρι. Αλεατορικές λέμε όλες τις διαδικασίες οι οποίες περιέχουν με τον α ή με τον β τρόπο το τυχαίο. Ποιος μου εγγυάται το αποτέλεσμα θα ακούγεται? Η επιλογή των αρχικών μουσικών φράσεων που μου δίνει ο συνθέτης να διαλέξω. Δηλαδή σε ένα πολύ καλά καθορισμένο μουσικό ύφος, μουσικό ιδίωμα. Σε ένα πολύ καθορισμένο μουσικό ιδίωμα, ξέρουμε ότι η πρώτη φράση πρέπει να είναι, ας πούμε, στην τονική, η δεύτερη φράση να κάνει μια μετατροπία, την τρίτη κλπ. Άρα λοιπόν, περισσότερες φράσεις μπορούν να ταιριάξουν με τις περισσότερες άλλες. Λοιπόν, ο αλεατορισμός, το κρατάμε εδώ, θα σβήνω όλα. Είναι η μεγάλη διαχωριστική γραμμή, αν θέλετε,
των δύο προσεγγίσεων που έχω στις αυτόματες διαδικασίες μουσικής σύνθεσης. Μέχρι τώρα, έχετε, δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει, σας μιλάω για σύνθεση μουσικής. Δεν μιλάω για σύνθεση ήχου, αλλά για σύνθεση και του συνδυασμού μουσικών ενοτήτων. Η ενότητα στη μία περίπτωση μπορεί να είναι η νότα μου, σε άλλη περίπτωση μπορεί να είναι η μουσική φράση. Αυτό λοιπόν, με αυτή την παρατήρηση που κάνω, είναι για να καθορίσουμε λιγάκι περισσότερο το τι θα συζητήσουμε απόψε. Τι εννοούμε όταν λέμε computer music? Computer music μπορεί να έχει δύο τελείως διαφορετικές έννοιες. Η μία έννοια αφορά τη χρήση των υπολογιστών σαν ένα super synthesizer. Σαν ένα σύστημα το οποίο με κάποιες διαδικασίες, με ένα προγραμματισμό, με κάποιους αλγορίθμους, παράγει τον ίδιο τον ήχο. Η άλλη περίπτωση είναι να χρησιμοποιήσω τον υπολογιστή, να χρησιμοποιήσω τις διαδικασίες που μου παρέχει, να χρησιμοποιήσω τις λογικές που λειτουργούν μέσα στον υπολογιστή, ώστε να φτιάξω μουσική. Τώρα, κανείς δεν με εμποδίζει γιατί τη μουσική που θα γράψω, αυτές τις νότες, αυτές τις φράσεις που θα φτιάξω, να τις τροφοδοτήσω στο άλλο μέρος του... στο άλλο μέρος του συστήματος πάλι, έτσι, και να έχω και τον ήχο μου σαν ακουστικό αποτέλεσμα. Αλλά δεν είναι απαραίτητο αυτό, γιατί τα συστήματα σύνθεσης μουσικής, πολύ απλά, η έξοδος τους, όπως θα λέγαμε, μπορεί να είναι μια παρτιτούρα. Και πολύ συχνά είναι μια παρτιτούρα, η οποία θα δοθεί σε ένα μουσικό να την εκτελέσει, να την ερμηνεύσει. Έτσι. Μιλάμε δηλαδή για sound σύνθεσης. Η σημερινή έκθεση της μόδας δεν είναι πια ούτε computer music, ούτε αλγοριθμική μουσική, παρόλο που αυτά συναληθεύουν σε μεγάλο βαθμό, αλλά είναι αυτό το περιβόητο, άμα το δείτε CAC, Computer Assisted Composition. Δηλαδή, σύνθεση υποβοηθούμενη από τους με υπολογιστές. Δεν είναι υπολογιστές. Ιστορικά, το πρώτο κεφάλαιο που αναπτύχθηκε στο Poetry, ο πρώτος κλάδος ο οποίος αναπτύχθηκε ήταν το Computer Assisted Composition. Η σύνθεση δηλαδή μουσικής με υπολογιστές. Ξανά Ξεφερρυπίν που γνωρίζετε φαντάζομαι όλοι, θεωρείται πρωτοπόρος της Computer Music, ο Λεζάρ Χίλερ κλπ. Ασχοληθήκαν με συστήματα υπολογιστικά τα οποία δημιουργούσαν παρτιτούρες για να παίξουν η μουσική. Η σύνθεση του ήχου με υπολογιστές, η σύνθεση του ήχου με υπολογιστές, δηλαδή ο υπολογιστής ήταν ένα μεγάλο synthesizer, είναι μια εξέλιξη τεχνολογική λίγο μεταγενέστερη. Ο λόγος γι' αυτό είναι πάρα πολύ απλός. Είναι καθαρά τεχνικός. Όταν συζητάω για το επίπεδο της νότας, όσο ένα μεγάλο και ένα κομμάτι. Το μικρότερο κομμάτι είναι η νότα, η εθνική αξία. Ένα κομμάτι δεν μπορεί να έχει πάνω από έναν ορισμένο αριθμό νοτών, στοιχείων, που είναι στην καλύτερη, στη χειρότερη περίπτωση, όπως θέλετε το βλέπετε, μερικές χιλιάδες. Για να συζητήσω για τη σύνθεση ήχου, ένα από ψηφιακό ήχο, ένα από ήχο φτιαγμένο από υπολογιστές, τα μεγέθη αυξάνονται δραματικά. Σήμερα έχουμε όλοι, μάλλον το έχουν ξεπεράσει πια, αλλά όταν πρώτο άρχισα να κάνω αυτή την εισήγηση,
μιλάγανε, χρησιμοποιούσαν ένα παράδειγμα το CD. Το CD, για παράδειγμα, άμα θυμόσαστε στα χαρακτηριστικά του, έλεγε ότι δουλεύει στα 44,1 kHz. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για κάθε δευτερόλεπτο ήχου χρειαζόταν 44.000. Καλά, άμα αυτό διαβαστεί 44. Χρειαζόταν 44.100 κομματάκια πληροφορίας. Δεν ξέρω τι ήταν αυτά, δεν θα τα διαμασχολεί. Κομματάκια πληροφορίες για να περιγράψει ένα δευτερόλεπτο ήχο. Ένα σεκ. Και επειδή είμαστε κακομάθημένοι, δηλαδή τα φτιάχνουμε το CD, είχαμε ήδη το στέρεο, ανακανάλι. Βλέπετε αμέσως ότι 44.100, ας πούμε, στοιχεία τέτοιας πληροφορίας, αμφιβάλλω, ξέρω εγώ, αν έχει ολόκληρη, ξέρω εγώ, η αναγωγή για πιάνο της τετραλογίας του Βάγκλερ. Τη χρησιμοποιώ έτσι, σαν δείγμα ενός πολύ μεγάλου έργου. Λοιπόν, αυτό σημαίνει, λοιπόν, πολύ πρακτικά, ότι οι πρώτες προσεγγίσεις, οι πρώτοι πειραματισμοί γίνανε όσον αφορά το computer assisted composition, διότι ο αριθμός των στοιχείων που έπρεπε να υπολογιστεί, που έπρεπε να παράξει το σύστημά μου, ήταν περιορισμένοι. Και πάλι για τις δυνατότητες της εποχής εκείνης. Και πάλι αυτό ήταν μια ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία. Ακόμα περισσότερο, τα συστήματα τα πρώτα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ήταν όλα αλεατορικά. Ο λόγος που ήταν αλεατορικά ήταν γιατί ένα σύστημα δετερμινιστικό, δηλαδή ένα σύστημα το οποίο μου δίνει το νότα, από νότα σε νότα να πάω, θέλει συνήθως πολύ περισσότερο χρόνο να λειτουργήσει από ότι είναι αλεατορικό. Αυτό μη σας φαίνεται περίεργο. Η σύγχρονη επαναφεύρεση των αλεατορικών συστημάτων έχει έρθει μέσω της κυβατικής φυσικής. Όπως η κυβατική φυσική, για να ελέγξουν, για να περιγράψουν κάποια συστήματα, τα οποία αφορούν, δεν ξέρω τον αριθμό, εκατομμύρια δισεκατομμύρια κινήσεις στοιχειωδών σωματείων, ο τρόπος για να το περιγράψουμε είναι αναγκαστικά στατιστικός. Ας λέει για την γενική συμπεριφορά του συστήματος, το πώς πηγαίνουν οι μεγάλες ομάδες, οι μεγάλες συσπυρώσεις των πραγμάτων. Και μας μιλάει για πιθανότητες. Μας λέει ότι ένα σύστημα, ξέρω, όταν ένα τάδε σωματίδιο βρίσκεται στον ίδιο χώρο με κάτι άλλο, το πιθανότερο είναι ότι θα συμβεί αυτό. Και όταν η πιθανότητα είναι 97-98%, το θεωρούμε ότι είναι και βέβαιο. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να υπάρξουν εκπλήξεις. Σε αυτό το τομέα έχουμε δύο πρωτοπόρους. Ο πρώτος ιστορικά ήταν ένας χημικός, ο οποίος ενδιαφερόταν για τη μουσική και είχε πρόσβαση σε έναν υπολογιστή, ήταν ο Λεζάρ Χίλερ. Και έχω ένα μικρό παράδειγμα. Θα σας πω λιγάκι τα προγραμματικά του έργου. Ο Λεζάρ Χίλερ, λοιπόν, έγραψε ένα έργο το οποίο ονομάζεται Iliac Suite. Suite Iliac. Το όνομα Iliac είναι ο υπολογιστής ο οποίος χρησιμοποίησε. Είναι γραμμένη για κουαρτέτο των χόρδων, στο οποίο προγραμμάτισε σε κάθε μέρος τους κανόνες μιας τεχνικής σύνθεσης. Περιποιεί την κλασική αντίστοιξη. Πήρα βιβλίο αντίστοιξης και λέει ότι αν έχω από μία νότα στην επόμενη, ποιες είναι οι νότες που επιτρέπονται. Και ποιες νότες επιτρέπονται οριζοντίως και ποιες καθέτως. Και στη συνέχεια, από τη μία συνέχιση, πώς θα πάω στην άλλη, με όλες τις... Δεν το βρίσκεις. Λοιπόν, με όλες τις σωστές, διαδικασίες. Για να το κάνει αυτό, επέλεξε εξ αρχής να ασχοληθεί με ένα αλεατορικό σύστημα. Έτσι, για να έχει και λίγο πλάκα το
Το θέμα, η μέθοδος που χρησιμοποιείς λέγεται μέθοδος Monte Carlo. Και ναι, πράγματι είναι από το καζίνο. Ξεκινάω από ένα σημείο α. Από εδώ και οι κανόνες μου μου λένε ότι έχω μία, δύο, τρεις επιθυμητές καλές επιλογές. Έτσι. Ρίχνω το φανταστικό ζάρι μέχρι να μου δώσει μία από τις καλές επιλογές. Έτσι. Και πηγαίνω, ας πούμε, η μελωδία μου πάει εδώ. Και η αρμονία μου φέρει πριν, μπορεί να πηγαίνει η αντίστοιξή μου. Εδώ πάει η συνήθιση να πηγαίνει εδώ. Μετά ξαναρίχνω μέχρι να βρω το επόμενο. Μέχρι να βρω το επόμενο, μέχρι να βρω το επόμενο. Αυτό έχει ένα. Θα μου βγάλει μια σωστή σειρά από νότες και συνεχίσεις. Από νότα σε νότα. Αλλά έχει ένα ελάττωμα, το οποίο το διαφοροποιεί από την, από αυτό θα λέγαμε, μια καλή μουσική σύνθεση. Ότι το σύστημα αυτό δεν θυμάται τι έχει γίνει. Πηγαίνει από νότα σε νότα. Δεν σκέφτεται σε μεγαλύτερες ενότητες. Και για να κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ, αυτό που κάνει τη μουσική μουσική δεν είναι μόνο το από νότα σε νότα, αλλά και οι μεγαλύτεροι σχηματισμοί, τα μεγαλύτερα group, τις μεγαλύτερες δομές, αν θέλετε. Λοιπόν, ελπίζω, έχω αρκετή ένταση εδώ για όλους σας. Και πάλι από εδώ και λοιπά και λοιπά. Βλέπετε ότι έχει αυτό που θα λέγαμε ένα πρόβλημα δομής. Δηλαδή αρχίζει από ένα σημείο και μετά και αρχίζει και επαναλαμβάνεται και επαναλαμβάνεται και επαναλαμβάνεται χωρίς να έχει μέσα, να υπάρχει τη σκέψη ότι ναι, αυτό το ακούσαμε, μας θυμίζει κάτι, κάνουμε μια δομή που έχει αντίθεση μέσα, που εξελίσσεται, που δεν εξελίσσεται κλπ. Οι άλλοι, έχω και ένα παραδειγματάκι, γιατί ξέχασα τι, έχω και ένα παραδειγματάκι από τον Μότσαρτ. Θα σας το βάλω να ακούσετε, είναι πολύ σύντομο, έτσι. Σίγουρα δεν είναι από τα πιο σπουδαία κομμάτια του Μότσαρτ και τα πούσε. Ένα άλλο παράδειγμα. Η δεύτερη φράση πάντα πηγαίνει στον Ελλάσσονα, πάντα έχει τα φράση με ένα χαρακτηριστικά έτσι. Γιατί απλά τη δεύτερη φράση το ζάρι διαλέγει από το δεύτερο πίνακα που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, έτσι. Λοιπόν. Λοιπόν. Η άλλη πλευρά, η άλλη προσέγγιση που θα δούμε, είδαμε στο Ριζάν Χίλε. Το παράδειγμα που βάζουμε πάντα είναι αυτό το πρώτο από το Ηλιακ Σουίτ, γιατί είναι
το αρχαιότερο έχει γραφτεί το 1956 και από εκεί ξεκινάει, ας το πούμε, το ιστορία αυτού του είδους. Αλλά και αυτό που ακούμε είναι αρκετά τονικό, είναι αρκετά μέσα στην παράδοση της παλιότερης μουσικής. Και το Ilyak Fit, προχωρώντας, γίνεται πιο ατονικό, γίνεται πιο σύγχρονο το άκουσμά του. Αλλά έχουμε και συνθέτες, οι οποίοι εξ αρχής προσπαθούν να προγραμματίσουν, όχι προσπαθούν, προγραμματίζουν, δημιουργούν συστήματα που συνθέτουν μουσική σε σύγχρονο μουσικό ιδίωμα. Πρώτος, ένας από αυτούς, από τους πρωτοπόρους, ιστορικά, σε αυτή την κατεύθυνση, είναι ο Γιάννης Ξενάκης, ο οποίος με το την ίδια εποχή υπάρχει άλλος ένας μεγάλος αντίζηλος, υπάρχει ένας μεγάλος αντίζηλος στην Γαλλία, ο Πιέρ Μπαρμπό. Για κάποιους, και μάλιστα είχε πλάκα, γιατί ο Ξενάκης δούλευε με την IBM και ο Μπαρμπό δούλευε με την Bull Computers, που ήταν και γαλλική εταιρεία. Ήταν τα δύο κτίρια απέναντι και δεν μιλούσε ο ένας τον άλλον, ας πούμε, γιατί ήταν και οι δύο πρωτοπόροι του ίδιου πράγματος. Ο Ξενάκης, ξέρουμε τα χαρακτηριστικά τα αρχικά της, τα χαρακτηριστικά της μουσικής του, τα βασικά, τα αρχικά, τα οποία ξεκινάει να συνθέτει, τον ενδιαφέρουν πολύ μικρή ήχη που το αποτέλεσμά τους βγάζει μια ηχητικές επιφάνειες, ηχητικές μάζες κλπ. Που κινούνται μέσα στον ακουστικό καταρχάς στον χώρο και χρησιμοποιεί ένα σύστημα υπολογιστή, χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα, το οποίο το πρόγραμμα ουσιαστικά η μουσική σύνθεση, αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον, το οποίο λέγεται ST. Το ST είναι από το Stochastic. Stochastic είναι ένας τρόπος, να πούμε, ότι έχω ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί με βάση το τυχαίο, στο οποίο έχουν μπει μέσα μια σειρά κανόνες, μια σειρά ρουτίνες υπολογιστικές, οι οποίες είναι κατάλληλες προκειμένου να φτάσω σε ένα συγκεκριμένο στόχο. Ποιος είναι αυτός ο στόχος, στη συγκεκριμένη περίπτωση, στη συγκεκριμένη περίοδο της εργασίας του Ξενάκη, είναι στατιστικές κατανομές. Δηλαδή θέλω να μου φτιάξει ο υπολογιστής πίνακες, 20 πίνακες, ας πούμε, με μερικές εκατοντάδες νότες που θα παιχτούν από ένα κουαρτέτο εγχόρδων, και οι οποίες θα έχουν κατά μέσο όρο αυτή τη συμπεριφορά. Στη συνέχεια θέλω κάτι άλλο, ας πούμε, που θέλω, ας πούμε, να είναι συγκρατημένες νότες, οι οποίες να γλιστράνε προς κάποια κατεύθυνση, την οποία δεν την ξέρω εξ αρχής, ας πούμε, και να έρχονται και να φεύγουν και να βρίσκονται μετά. Όλα αυτά είναι στόχοι, είναι δηλαδή επιδιώξεις, οι οποίες μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα πρόγραμμα. Και χρησιμοποιεί την μεθοδολογία της στοχαστικής μουσικής, είναι ο τρόπος του, είναι η δικιά του, ας πούμε, πατέντα, αν θέλετε, η δικιά του ιδιαιτερότητα σε όσον αφορά τη σύνθεση, σε μια σειρά έργων. Κάποια από αυτά έχουν τον τίτλο ST και με κάποιους αριθμούς από δίπλα, που δεν, οι αριθμοί αυτοί δεν είναι τίποτα άλλο παρά λένε στοχαστική μουσική, 4, ας πούμε, που σημαίνει για 4 όργανα, έχει δίπλα έναν αριθμό 01, δηλαδή το πρώτο έργο το οποίο γράφτηκε για 4 ώρα κλπ. Τώρα δείτε τα σημεία σε αυτά τα νούμερα ούτε στο μυαλό σας, γιατί με τα νούμερα ως γνωστόν θα πάω πάρα πολύ χάλια. Ξέρω εγώ, 15-08-19-62. Δεν σημαίνει τίποτα άλλο, ότι αυτό το έργο γράφτηκε το 15 Αύγουστο του 1962. Έτσι. Λοιπόν, σε κάποια άλλα έργα, που προσπαθεί να
που ενσωματώνει και ένα, ας πούμε, εξωμουσικό πρόγραμμα. Δεν κάνει προγραμματική μουσική, αλλά εν πάση περιπτώσει βάζει και χρησιμοποιεί και κάποιες ιδέες άρθρωσης, οι οποίες δεν είναι τόσο abstract, δεν είναι τόσο αφηρημένες. Θα βάλει και ονόματα, όπως ας πούμε, μόρσιμα, δηλαδή αυτά που ζουν και αυτά που πεθαίνουν, ατρίς και. Ξέρετε, έχει και μια. Ξανάγησε και μια ιδιαίτερη αγάπη στα ελληνικά της ομυρικής εποχής, γι' αυτό η δίδυμη που μας φέρει μέσα στην ιδιαίτερη ανήκει. Και βέβαια μετά άρχισε να γράφει και κάποιους τίτλους οι οποίοι ήταν λίγο ακουγόμενοι ελληνικά, αλλά δεν είχαν καμία σχέση, ας πούμε, με πραγματική ομιλούμενη γλώσσα, ας πούμε, ξέρω, ντοξόρχα, ας πούμε, στα ελληνικά. Δεν σημαίνει τίποτα άλλο παρά ένα έργο που είναι για δοξάρι, δηλαδή για βιολί και ορχήστρα. Παλιότερα, ας πούμε, όμως, πριν τελειώσει, ας πούμε, την αρχαία ελληνική μυθολογία, την Ιλιάδα, την Οδύσσεια κλπ. Από τέλος, χρησιμοποίησε τέλος από τα ομυρικά, από τα ομυρικά ελληνικά. Θα σας βάλω ένα μικρό απόσπασμα από το έργο Ξενάκη, στο χαστικά να τα γράψω αυτά. Και θα ακούσουμε τους ατρείς. Στο τέλος του περίπτωση, Λοιπόν, να σας πω λίγα στοιχεία. Είναι για 10 εκτελεστές και έχει γραφτεί από το 1958. Έχει ξεκινήσει τη συνθεσή το 1958 και έχει ολοκληρωθεί το 1962. Το βάζω να το ακούσουμε έτσι και στη συνέχεια τα υπόλοιπα παραδείγματα φαντάζομαι να τα ακούσουμε. Έτσι μέχρι να δει και το ηχείο. Εδώ υπολογίζει το μέγεθος. Μπορούμε να δούμε το όλο το έργο σαν σενάκι. Ένα απλοποιητικό θα το πω τρόπο, το οποίο δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα, αλλά δεν αρκεί για να συνεχίσει τη δουλειά του. Ο Ξενάκης έχει την συνδετική πορεία. Ουσιαστικά ασχολείται με δύο διαφορετικά χρώματα, με δύο διαφορετικές ηχητικότητες, σονόρυτες. Η μία είναι η στιχτή ήχη, η μικρή ήχη. Αυτό που ξεκινήσω να σας λέω είναι ότι ουσιαστικά τη δουλειά του Ξενάκη έχει, δεν είναι σωστή λέξη, έχει τη λέξη αιμονή, δεν είναι σωστή λέξη, αλλά έχει την επιμονή να χρησιμοποιήσει δύο προσεγγίσεις στο μουσικό ήχο, στο μουσικό υλικό. Ο ένας είναι ο ήχος που παράγεται από πολλές μικρές ηχητικές ενότητες και καταστάσεις και οντότητες και ο άλλος είναι με ήχους που έχουν μεγάλη διάρκεια, οι οποίοι είτε στη μία παραδοσιακά, στην παραδοσιακή μας γραμμή, μια νότα η οποία κρατάει πάντως, να την περιγράψω έτσι. Αυτό μπορεί να είναι ένα ολόκληρο. Εάν γυρίσω και την ανεβάσω, αμέσως είναι κάτι που η μουσική των ανεβαίνει σαν κλεισάτο. Και ούτε ο συνδυασμός αυτών των ήχων. Και θα δείτε στις διάφορες περιόδους του έργου του ότι εφευρίσκει καινούργιες προσεγγίσεις ώστε να κάνει πιο ενδιαφέροντο τον ένα ή τον β' τον ένα ή τον άλλον ήχο και τους συνδυασμούς.
Την περίοδο λοιπόν αυτή, την περίοδο στις αρχές της δεκαετίας του 60, όπως φτάσει, στην Αμερική, στα εργαστήρια Bell, έχουμε και τις πρώτες, τα πρώτα αποτελέσματα, αν θέλετε, τα πρώτα αποτελέσματα των πειραματισμών πάνω στη σύνθεση του ήχου. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν δεν απαραίτητα διαφορετικές από τις μεθόδους που χρησιμοποιούν για τη σύνθεση της μουσικής, απλά στη σύνθεση ήχου, ο αριθμός των στοιχείων που πρέπει να παραχθούν είναι πολύ μεγαλύτερο. Εδώ θα ήθελα να κρατήσετε ένα όνομα και μια ορολογία. Έχουμε το πρώτο μουσικό πρόγραμμα που γενικής χρήσης, που τα τρισέγγωνά του χρησιμοποιούμε ακόμα μέχρι σήμερα. Το music. Του κυρίου Μάθιους. Το πρόγραμμα αυτό, πάρα πολύ απλά, παίρνει τη λογική του synthesizer, παίρνει τη λογική του αναλογικού συνθετητή, ο οποίος έχει διάφορα στοιχεία, διάφορα στοιχεία των οποίων η σύνδεση μεταξύ τους παράγει το τελικό αποτέλεσμα. Αυτά τα στοιχεία μπορεί να είναι γεννήτριες, έτσι, μπορεί να είναι γεννήτριες περιβάλλουσας, περιβάλλουσα, ξέρετε τι είναι. Περιβάλλουσα είναι η πορεία της έντασης της δυναμικής, της έντασης ακόμα της δυναμικής, του ήχου μέσα στον χρόνο. Ένα κρουστό, για παράδειγμα, ένα από τα έντονα χαρακτηριστικά του, δεν είναι τόσο πολύ τι έχει μέσα σαν νότες ή αρμονικές ή οτιδήποτε κλπ. Αλλά πιο πολύ απ' όλα ότι ξεκινάει φερρυπίν. Απότομα και έντονα και πέφτει γρήγορα ο ήχος του και αφήνει έναν απόϊχο. Και μάλιστα τώρα αυτό μπορεί να είναι και ακόμα πιο απότομο. Αυτό, ας πούμε, είναι το χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, των κρουστών οργάνων. Ένα κλαρινέτο αντίθετα έχει μια πολύ πιο μαλακή έναρξη, γλυφτάσεις αυτού, και σβήνει. Πριν σβήσει, έχει ένα σημείο, ένα μέρος μεγάλο, το οποίο είναι σταθερό. Αυτό είναι που αναγνωρίζουμε σαν νότα, συνήθως. Την νότα αναγνωρίζουμε κυρίως από εδώ, από αυτό το κομμάτι, και μετά σβήνει. Αυτά είναι τα envelopes, αυτά είναι δηλαδή οι περιβάλλουσες. Άλλα στοιχεία μπορεί να είναι τα φίλτρα, άλλα στοιχεία μπορεί να είναι οι τροποποιήσεις του ηχητικού φάγματος. Όλο αυτό το σύστημα, το music run, και αυτά που τα διαδέχτηκαν, το πιο διάσημο ήταν το Music 5, και στη συνέχεια γλώσσες που μπορείτε να βρείτε ελεύθερα στο ίντερνετ, όπως η C-Sound. C-Sound είναι μια πολύ ευέλικτη γλώσσα, εύκολη να μάθει κανείς, με την οποία μπορεί να πειραματιστεί με τους διάφορους τρόπους σύνθεσης ήχου. Στη συνέχεια, στις επόμενες συναντήσεις, ξέρω ότι έχουν προγραμματιστεί ειδικές συναντήσεις για αυτές τις διαφορετικές προσεγγίσεις στη σύνθεση ήχου, και γι' αυτό τις περνάω πάρα πολύ γρήγορα. Την εποχή λοιπόν αυτή που συζητάμε με τον Max Matthews στα εργαστήρια Bell, εκτός από τον Matthews, έχουμε διάφορους άλλους εξαιρετικούς κυρίους, όπως τον κύριο Τένι, Jim Tenney, συνθέτη και θεωρητικό, τον κύριο Ζαν Λόρκα.
Θα ήθελα να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από ένα κομμάτι του Jim Tenney ή James Tenney. Θέλετε να μου πείτε για τον Νίκολα Γιακώβα, ακούσατε? Ναι, σου βράδυ. Εμένα μ' άρεσε. Ναι, παρατηρήσατε κάτι περίεργο, κάτι ιδιαίτερο. Μπορείτε να είστε σίγουροι πότε φτάνει στο ψηλότερο σημείο το κομμάτι και πότε, πότε ξεκινάει το χαμηλό, πότε γίνεται η αλλαγή μεταξύ χαμηλού και ψηλού. Ναι. Νομίζω, το τέλειωμά του. Το χρονική στιγμή. Είναι προσδιορίστο, έτσι. Σαν να κόβεται από τη μέση και σαν να φτάνει στο τελείωμα. Σαν να μην έχει τελείωμα. Ναι. Αυτό είναι ένα ακουστικό παράδοξο. Δεν υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία ακουστικά φαινόμενα, τα οποία είναι ακουστικά παράδοξα. Δηλαδή, ξέρουμε πως παράγονται, ξέρουμε πως από τι συνίσταται, αλλά ο τρόπος ο οποίος τα αντιλαμβάνεται ο ανθρώπινος εγκέφαλος, δεν ξέρω και τα... Ναι. Είναι το σεπαρτών. Αυτό δεν είναι το σεπαρτών, είναι νότες, είναι ήχοι. Αυτό εδώ είναι το σεπαρτ γλισάντος, το πούμε έτσι. Δηλαδή, ξεκινώντας την ιδέα του σεπαρτών, έχουν φτιάξει αυτόν τον ήχο που λέγεται continuous glissando. Έτσι. Και υπάρχει και το παράδοξο λοιπόν είναι ότι με κάποιον τρόπο ξεγελάμε τις αντιληπτικές διαδικασίες του ανθρώπινου εγκεφάλου και ακούμε πράγματα τα οποία απλά δεν υπάρχουν. Δηλαδή αυτό, ο ήχος ας πούμε αυτός δείχνει να ανεβαίνει συνέχεια. Αν ανέβαινε συνέχεια, κάποια στιγμή θα είχε φτάσει σε ένα όριο που δεν θα ακουγότανε. Έτσι. Και πώς είναι να το ανεβαίνει συνέχεια, αν δεν είναι έτσι ότι ανεβαίνει συνέχεια και να έχω όλη την ώρα χαμηλά. Κάπου υπάρχει ένα τρίκ, έτσι. Κάπου υπάρχει ας πούμε ένα πράγμα το οποίο ο εγκέφαλός μας το συλλαμβάνει. Το ίδιο συμβαίνει με τα οπτικά παράδοση. Αντίστοιχα. Αλλά είχε συνδυασμό με την ένταση προφανώς, έτσι. Δεν είναι μόνο με την οξύτητα του ήχου, όχι. Ήταν σταθερή η ένταση του ήχου αυτού. Ναι, θέλετε να το ξανακούσουμε έτσι. Θέλετε έτσι να το ξανακούσουμε. Φυσικά γίνεται, όλα γίνονται. Εκτός από την αρχή που έχει ένα fade in να ξεκινήσει το κομμάτι, έχει μια αργή είσοδο, όλο το άλλο είναι σταθερό.
Πάντως εγώ... Πάντως εγώ την εντύπωση, επειδή επικέντρωσα στο σε ένα μόνο από αυτά, ότι γυρίζει λίγο πίσω και ξανατροφοδότη και ξαναγυρίζει. Δεν γυρίζει ποτέ πίσω. Όχι, εγώ λέω, είχα αυτή την εντύπωση. Άσχετα τι κάνει. Φυσική απάτη. Ε? Απάτη. Προτιμώ τη λέξη παράδοξη, είναι λιγότερο αρνητική. Λοιπόν, και το κομμάτι αυτό έτσι για την ιστορία, για να μην λέτε σας αποκρύπτω πληροφορίες, λέγεται For An. Ήταν η τότε κοπέλα του. Ράιζιν. Φαντάζεστε τι σχόλιο θα ήταν αν ήταν descending. Δεν θα περνάγαν και πολύ καλά στη ζωή τους. Λοιπόν, ο Τένι λοιπόν χρησιμοποιεί τον. Γιατί το συζητάω αυτό. Γιατί για να προσεγγίσω τη σύνθεση ήχου με τον υπολογιστή πρέπει να αναλύσω, να βρω τον αλγόριθμο το κατάλληλο για να αναλύσω τα χαρακτηριστικά τα ίδια που παράγουν τον ήχο. Από τη στιγμή που έχω την ανάλυση και έχω εργαλεία τα οποία δεν είναι φυσικά, δηλαδή δεν έχω μια χορδή η οποία υπόκειται στους νόμους της φύσης και η χορδή θα κινηθεί με αυτόν τον τρόπο και δεν μπορεί να κινηθεί με κανέναν άλλον. Όταν κάνω μια προσομοίωση της χορδής, έχω τη δυνατότητα να εξετάσω τα χαρακτηριστικά και να επεξεργαστώ τα χαρακτηριστικά του ήχου και της παραγωγής του ήχου ξεχωριστά. Και εκεί ανακαλύψαν και πολλά από τα παράδοξα. Εδώ δηλαδή έχει η αλλαγή, για να σας πω το μυστικό, δεν ακούμε ποτέ έναν ήχο μόνο του. Ακούμε έναν, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, οι οποίοι έχουν απόσταση περίπου μία οκτάδα. Αλλά είναι λίγο παραπάνω από οκτάδα. Δεν είναι ποτέ οκτάδα. Αν ήταν οκτάδα, θα ήταν πολύ απλό το ζήτημα. Δηλαδή, αν το φτιάξουμε ακριβείς οκτάδες, το που κάνει την αλλαγή, θα το καταλαβαίναμε αμέσως. Και το οποίο απλά κάνει μια άνοδο. Παράλληλα, δεν αλλάζει τίποτα. Απλά και όταν φτάσει εδώ, ξαναπέφτει κάτω. Ακούσετε κάτι τέτοιο? Όχι βέβαια. Λέω ότι δεν το ακούσατε είναι γιατί έχει φτιάξει τα envelope, δηλαδή τις δυναμικές του κάθε ενός από αυτά τα πράγματα με τέτοιο τρόπο, ώστε δεν συμπίπτουν ποτέ. Και όταν είναι αυτό να πέσει, έχει ήδη πέσει η έντασή του πιο πριν. Αυτό που είπα πριν δεν είναι τέσσερα, δεν έχει σχέση. Με τις εντάσεις όμως, όχι τη συνολική ένταση. Η συνολική ένταση είναι μία. Ναι, ναι κλπ. Αλλά κάθε ένα από τους μικρούς ήχους, από τους επιμέρους ήχους που αποτελούν αυτό το πράγμα, αυτή την ηχητική κλπ. Και βέβαια, μας ακόμα παραπάνω, μας κάνει να ακούσουμε με αυτόν τον τρόπο, με τις διαφορετικές, τα διαφορετικά envelope. Δηλαδή τα envelope δεν είναι συγχωρισμένα, το ένα πάει, μπαίνει το ένα μέσα στο άλλο. Να ακούσουμε αυτό που θέλει, την συχνότητα που θέλει, τη στιγμή που θέλει. Και όταν πρέπει να γίνει η αλλαγή, μας έχει αμέσως τραβήξει την προσοχή σε κάτι άλλο και δεν την ακούμε την αλλαγή. Το ίδιο μπορεί να γίνει με το ρυθμό. Μπορώ να έχω ένα ρυθμό ο οποίος παίζει και επιταχύνεται, και επιταχύνεται, επιταχύνεται, και επιταχύνεται. Δεν έχω φέρει παράδειγμα αυτό. Και κάποια στιγμή βρίσκομαι εκεί πέρα που είχα ξεκινήσει. Βλέπουμε το ρυθμό να τρέχει, να τρέχει. Και μετά από λίγη ώρα πάμε το μετρήσουμε και είναι ακριβώς το ίδιο με το οποίο ξεκίνησε. Λοιπόν, πέρα μας από τα παράδοξα, γιατί εντάξει τώρα αυτό είναι το εντυπωσιακό στοιχείο, βέβαια για τον Τένι είναι εξαιρετικά σημαντική η εμπειρία αυτή και μεταφέρεται και μεταφράζεται αργότερα στις συνθέσεις που κάνει με τα ίδια τα μουσικά όρια. Κάποιοι λιγότερο, ας το πούμε, τρελή εκείνη την περίοδο. Ή συγκεκριμένα ένας Γάλλος, οι Γάλλοι ξέρετε είναι και οι απόγονοι του Καρτέσιου, σκέφτομαι, αλλά υπάρχουν καρτεσιανοί λογικοί κλπ. Ο Ζακ Λοντρίσε αναλαμβάνει ένα έργο το οποίο φαίνεται σήμερα λίγο, πώς το πω, υπέροχο.
τεράστιο, μεγαλειώδες, ας πούμε, να καταλογογραφήσει τους γνωστούς ήχους των οργάνων, της ορχήστρας κλπ. Με βοηθό την ανάλυση από τον υπολογιστή και στη συνέχεια να φτιάξει αλγορίθμους, να φτιάξει σε διαγράμματα, να φτιάξει εργαλεία με τα οποία, με ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα, με την Music 5 αρχικά και στη συνέχεια με τις επόμενες, γλώσσες οι οποίες βγήκαν, να αναπαράξει τους ήχους οι οποίοι παράγονται από τη φύση, δηλαδή εννοώ χορδές, νευστά κλπ. Καμπάνες, με μεγαλύτερο μικρό βαθμό επιτυχίες και με αφετηρία αυτούς τους ήχους να φτιάξουμε καινούριους ήχους. Αυτή η προσέγγιση είχε τρομακτικές επιπτώσεις στον τρόπο που σκεφτόμαστε τη μουσική. Μια ολόκληρη σχολή σύνθεσης, σύνθεσης μουσικής, πρασματική μουσική, βασίζεται σε αυτή την ιδέα. Ότι παίρνω ένα μοντέλο από τη φύση, το αναλύω, και χρησιμοποιώ τα διδάγματά του για να φτιάξω μια καινούργια μουσική. Στο πρώτο στάδιο, στην πρώτη... Μοντέλο, λέτε, χορδί, καμπάνα. Ότι, περίπου το φλάουτο, για παράδειγμα, έχει αυτές τις αρμονικές μέσα, έχουν αυτή την εξέλιξη, έχει αυτή την αφετηρία και πάει λέγοντας. Και αυτό λέει, ας πούμε, ότι έχω έναν... Έχει εκδοθεί, είναι ένα δισεύρετο βιβλίο σήμερα, που λέγεται... Δεν θυμάμαι τώρα, συγχωρείτε. Πάντως έχει τη λέξη κατάλογος μέσα. Κατάλογος ήχων, αν θέλετε μπορώ σε ένα λεπτό να το σας το βρω. Ουσιαστικά είναι σαν ένα βιβλίο, Γάλλος, δεν είπαμε, σαν ένα βιβλίο συνταγών, πώς θα φτιάξετε το αυτούς τους ήχους σπίτι σας. Όχι σπίτι σας, γιατί ο προσωπικός υπολογιστής δεν υπήρχε εκείνη την περίοδο. Δουλεύαμε με κάτι θηρία, με κάτι τέτοιο που μπορούσαν να πούνε μόνο τα πανεπιστήμια και οι μεγάλες εταιρείες. Στη συνέχεια βεβαιώρησε, έφυγε. Η έρευνά του αυτή δεν σταμάτησε εκεί, προχώρησε και στα παράδοξα προχώρησε κυρίως και στους ήχους της φύσης. Θα ήθελα να ακούσουμε ένα κομμάτι του Ρισέ, πάλι έτσι ένα απόσπασμα, το οποίο λέγεται Νότος. Πού θα πάει? Θα πάει εδώ παιδιά, θα το φτιάξω. Δεν ήταν τόσο. Όπου με αφετηρία την αγαπημένη του Νότια Γαλλία, τη Μασσαλία και λοιπά, έχει κάνει μια συλλογή από ήχους και το... και χρησιμοποιεί το υλικό της ανάλυσης των ήχων ως το μοναδικό υλικό της μουσικής του σύνθεσης. Με διάφορους τρόπους που είναι κομμάτια της σύνθεσης της, αυτής που είμαι εδώ, της computer assisted composition. Και αμέσως μετά θα σας βάλω άλλο ένα μικρό απόσπασμα από έναν άλλο συνθέτη που λέγεται Vivier, ο οποίος χρησιμοποιεί την αντίστοιχη λογική για να γράψει έργα για σοπράνο και ορχήστρα.
Λοιπόν, θέλετε να μιλήσουμε έτσι λίγα για αυτό το κομμάτι, για το τι ακούσαμε. Καλά, είναι προφανές ότι στην αρχή είχα μια σειρά από ήχους, αυτό που λέμε στην μουσικολογική ορολογία ανεκδοτολογικούς. Ανεκδοτολογικό είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι φανερή προέλευσή του. Δηλαδή, αν ας πούμε σε ένα κομμάτι μουσικό βάλω μια ηχογράφηση ενός αειδονιού, στη συγκεκριμένη περίπτωση έχω ένα ανεκδοτολογικό στοιχείο μέσα στο κομμάτι αυτό. Εάν κάνω μια μουσική γραφή η οποία εμπνέεται από το αειδόνι, μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό, έτσι, και την παίζει περίπου, ναι, για αυτή τη μουσική γραφή, για αυτή τη μουσική φράση, ας πούμε, την παίζει, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα κοντραφάγκο. Λοιπόν, στην αρχή είχαμε μια σειρά από ήχους, οι οποίοι ήταν πολύ φανερό τι, από πού προερχόταν ο καθένας του. Νερά, κύματα, θάλασσες κλπ. Κλπ. Σας έκανε κάτι εντύπωση στο πρώτο τμήμα? Στα νερά, ναι, πριν αρχίσουν οι πιο συνθετικοί, ας πούμε, πριν αρχίσουν οι πιο... Είπα το ρεαλιστικό. Ναι, τόσο το ρεαλιστικό, εντάξει. Είπα το είπα πρώτος για να πάω λίγο παρακάτω. Μελωδίες ακούσατε στο πρώτο. Και τι εννοώ με τη λέξη μελωδία? Δεν εννοώ μελωδίες ενός τραγουδιού που μπορούμε οπωσδήποτε να παράγουμε, αλλά σχέσεις από νότες, οι οποίες είχαν μεταξύ τους μια συνέπεια. Ναι. Οι ήχοι αυτοί ήταν κουρδισμένοι μεταξύ τους. Είχαν νότες, είχαν, δηλαδή από τις νότες που είχαν οι ίδιοι ήχοι, από την ηχογράφησή τους, από την γέννησή τους κλπ. Διάλεξε να ενισχύσει με ένα πάρα πολύ έτσι υπενικτικό τρόπο μεν, για να μην ψευτήσει το αποτέλεσμα, αλλά όλη αυτή την πανοπλία ήχων, όλη αυτή την ποικιλία, την παλέτα ήχων, ας πούμε, την είχε κουρδίσει σε μια συγκεκριμένη κλίμακα. Και αυτό έγινε αμέσως φανερό στο δεύτερο τμήμα που μπήκαν ηλεκτρονικοί ήχοι, όπου αρχίσαμε να ακούμε τους ίδιους ήχους που είχαμε αρχίσει με την ίδια σειρά, τους ήχους που είχαμε ακούσει στην αρχή, δηλαδή τα κύματα, τα πουλιά που κατάνε κλπ. Από τους οποίους είχαν αφαιρεθεί όλες οι αρμονικές, οι οποίες ήταν ξένες, δεν ανήκαν στις νότες τις οποίες ακούσαμε. Ήταν μια απλοποίηση δηλαδή και μια κανονικοποίηση, αν θέλετε, των ήχων της φύσης. Και βέβαια το κομμάτι, ας πούμε, καταλαβαίνετε, συνεχίζει με αυτή τη λογική ότι παίρνω ήχους τους οποίους κουρδίζω, φιλτράρω, κάνω ή φτιάχνω ήχους τις οποίες εξεργάζεται η ίδια η φύση. Φτιάχνει περιπίνη πιο κάτω σε ένα τμήμα, φτιάχνει μια σειρά από συγχορδίες, από μελωδίες, δικαιώσεις κλπ. Κλπ. Που όμως πάνω σε αυτές, ο ρυθμός που έχουν αυτές τις μελωδίες, αυτές οι αρμονίες, είναι ο ρυθμός των κυμάτων που ακούσαμε την αρχή. Δηλαδή, είναι σαν τα κύματα να είναι ο ρυθμός, να είναι αυτό που παράγει, που παίζει το μουσικό όργανο, παίζει το αρμόνιο, φερειπίν, γιατί είναι κάποια πολυφωνική ήχη, το αρμόνιο που έχει αυτές τις συγκεκριμένες νότες. Λοιπόν, και να σας πάω στο αμέσως επόμενο παράδειγμα που σας υποσχέθηκα. Αυτή η τεχνική που παίρνω στοιχεία από το φυσικό ήχο και εξεργάζουμε το φυσικό μου υλικό, ο συνθέτης που θα ακούσουμε, αντί για synthesizer, αντί για computer, χρησιμοποιεί την ορχήστρα.
μελωδία που για να θα γεννήσει το έργο, έτσι. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η διαδικασία, όπως σας είπα. Όσο προσθέτει φωνές, φεύγουν από τη μονοδία, είναι το synthesizer του. Δηλαδή τα διαστήματα είναι πολύ απλά, οκτάβες, πέμπτες κλπ. Εδώ το κύριο μέρος ήταν οι αρμενικές που ήταν στα πολύ ψηλέ νότια που είχαν τα βιολιά κλπ. Είχε παππούα, δεν εξηγούνται από μια αρμονία. Και εμάς θα τους δούμε γραμμένους στο χαρτί, το ένα το λέει να πούμε τι κάνει τώρα εδώ πέρα. Δηλαδή δεν έχουν λογική εξήγηση με την παραδοσιακή σκέψη της δυτικής γραφής. Όμως έχουν απόλυτη εξήγηση εάν τις εκτετάσουμε κάτω από το πρίσμα της παραγωγής καινούριων ηχοχρωμάτων με τρόπους που έχουμε μάθει από τα συνδεσάζει και από τη χρήση των υπολογιστών. Έτσι. Λοιπόν, συνεχίσω λίγο, ακόμα ή σας κούρασα πολύ. Λοιπόν, έχουμε δει λοιπόν τι γίνεται στις δύο όχθες του Ατλαντικού. Κάποια άλλα ονόματα που είναι σημαντικά για την ίδια περίοδο. Κάποια άλλα ονόματα και εφευρές που είναι σημαντικά για την ίδια περίοδο. Είναι η ιδέα της FM σύνθεσης. FEM σύνθεσης είναι μια πρόταση αρχικά μαθηματική του κ. Τσόνη, το οποίο αποφέρει και κομμάτι και σου λέει ήταν αδύνατο να ανακαλέσει το όνομά του, Τσόνη. Πώς έκανε και την πατέντα, πήρε και την πατέντα την οποία πούλησε στη Yamaha. Είναι μια πολύ απλή ιδέα. Όταν προσπαθούμε να φτιάξουμε ήχους με τον παλιό τρόπο των synthesizer, αυτό που λέμε των αναλογικών synthesizer, τα VCS, τα Moog, τα ARP, δεν ξέρω, τα μπούκλα κλπ,
Η πρώτη ιδέα ήταν ότι χρειάζομαι απλώς πάρα πολλούς ταλαντωτές, οι οποίοι άμα τους βάλω σε μια καλή θέση, σε μια καλή σχέση τον ένα με τον άλλο, θα φτιάξουν το ηχόγραμμα το οποίο θέλω. Όσο πιο πολύ ταλαντωτές, τόσο πιο καλή. Δεν είναι κακό, δεν είναι κακή ιδέα. Και έχει εκπληκτικές εφαρμογές στη μουσική. Είναι αυτό που θα μιλήσουμε την επόμενη νομίζω φορά και λέγεται additive synthesis. Προσθετική δηλαδή. Μόνο που για να αρχίσω να πλησιάζω έστω στο παραμικρό τους φυσικούς ήχους, συζητάω ότι χρειάζομαι εκατοντάδες ταλαντωτές, εκατοντάδες γεννήτριες, οι οποίες έχουν και ένα κόστος, όπως καταλαβαίνετε. Στα ηλεκτρονικά, ναι, και παλιότερα που δεν ήταν κυκλώματα, έτσι ήταν και υλικά. Και τα υλικά, εκτός από το ότι κοστίζουν, παίρνουν και χώρο, παίρνουν και τόπο. Λοιπόν, ο κ. Τσόν παίρνει από τα μαθηματικά μια ιδέα, επινόησε έναν τρόπο που με λίγες γεννήτριες, με πολύ λίγες γεννήτριες, να μπορώ να δημιουργήσω σύνθετα φάσματα, σύνθετες σχέσεις, δηλαδή σύνθετες κυματομορφές, αντίστοιχες περιπλοκότητες με αυτές που κάνω με πάρα πολλές γεννήτρια στην αντίδυση σύνθεση. Αυτή η τεχνική, την οποία δεν θα την επεκταθώ γιατί ξέρω ότι υπάρχει ειδική συνάντηση για αυτή, λέγεται FM σύνθεση, frequency modulation, και η απλή ιδέα είναι πάρα πολύ απλή. Ότι αντί να προσθέσω δύο συχνότητες, βάζω τη μία συχνότητα πολλαπλασιαστή από την άλλη. Δηλαδή, πάνω πάρα πολύ απλά, θα το κάνουμε ένα σχήμα, θα σας τα εξηγήσω όλα, έτσι λειτουργούν τα ραδιόφωνα, τα FM, έτσι. Έχουν μια συχνότητα που έχει γεννήσει και μια συχνότητα που έχει γεννήσει. Ο πολλαπλασιασμός δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να κατσαρώσει, αν θέλετε, ας πούμε, αυτήν εδώ τη συχνότητα. Η σχέση που έχουν αυτές οι δύο συχνότητες μεταξύ τους και η ένταση που έχουν είναι ελέγξιμη. Και υπάρχει και μαθηματικό τύπος, μαθηματικό εργαλείο που μου λέει ποιες αρμονικές θα βγάλει. Όχι ποιες αρμονικές, ποιες επιμέρους συχνότητες, γιατί δεν είναι όλες αρμονικές μεταξύ τους. Με δύο λοιπόν συχνότητες, με δύο απλούς ταλαντωτές, μπορώ να φτιάξω πάρα πολύ σύνθετα φάσματα. Αυτό αμέσως έριξε το κόστος. Η Yamaha πήρε την πατέντα, όχι από την είδα, και εκεί αρχές της δεκαετίας του 80, έγινε η επανάσταση του home studio. Βγήκαν τα πρώτα μηχανήματα, τα οποία είχαν φτηνό κόστος, σχετικά πάντα έτσι, και πλούσιο ήχο. Ανάμεσα σε αυτά, το θρυλικό. Είναι ένα από τα ελάχιστα όργανα τα οποία θα μείνουν στην ιστορία, με την όπως έχει μείνει το Hammond, αν το έχετε ακουστά. Δηλαδή, από τα όργανα της τεχνολογίας, υπάρχουν πολλοί συνθέτες, οι οποίοι έχουν γράψει για DXF, DX7. Μόνο και αυτό θα το σώσει το να πεθάνουν οριστικά. Όπως υπάρχουν πολλοί συνθέτες, οι οποίοι έχουν γράψει για Hammond. Και βρίσκεις Hammond, δύσκολο να βρίσκεις ακόμα και σήμερα. Έχουν και software. Ας το software μου αρέσει. Λοιπόν, όλα αυτά φυσικά είναι software. Και μέσα στην μονάδα που αγοράζεται, και στον πια στο το συνθεσάιζερ που ενδεχομένως αγοράζει, που ξέρω πια δεν αγοράζει εδώ κανένας, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Στο συνθεσάιζερ αυτό που λειτουργούν είναι κυκλώματα, είναι λογικά κυκλώματα. Είναι δηλαδή ένας μικροϋπολογιστής μέσα σε αυτό το κουτί, ας πούμε, μέσα στο, ο οποίος όμως κάνει μία και μοναδική δουλειά. Έτσι, δουλειά να παράγει. Νομίζω ότι εδώ θα σταματήσω. Ευχαριστώ πολύ.